Έχουμε όμως μαζί μας και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Δώρα Αυγέρη και εξαιρετική συνάδελφο Χρήστο. Κυρία Αυγέρη, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κυρία Αυγέρη. Καλή εβδομάδα. Έχω τη δυνατότητα να σας βλέπω, απλά σας ακούω, κύριο Ραϊλού και κύριε Τσαλικίδη. Ναι. Και συζητούσαμε με τον κύριο Καραγιανακίδη εδώ στο στούντιο σχετικά με την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Και ήθελα να πω πως ένα από τα ζητήματα που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως για μένα το μείζον είναι αυτό του θέματος επικράτεια και ΑΟΣ. Δηλαδή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 2, προβλέπεται προστασία στην επικράτεια. Δεν επεκτείνεται στην ΑΟΣ αυτή η προστασία. Νομίζω ότι αυτό ο κύριο Ραϊλόγλου ήρθε και επιβεβαιώθηκε και από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας, σε σχέση ότι δεν προστατεύεται η υπόθεση της ΑΟΣ, και νομίζω περίτρανα επιβεβαιώθηκαν οι ενστάσεις που είχαμε σε σχέση με αυτά τα σημεία της συμφωνίας και τους λόγους για τον οποίο δεν την υπερψηφίσαμε. Πολύ ωραία, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε φυσικά την επικαιρότητα. Ναι. Τώρα όμως, κυρία Αυγέρη, και αρκετά βέβαια και η άλλη παράμετρος, την οποία νομίζω ότι ήταν και ξεκάθαρη και η δήλωση και η επισήμαση που είχε κάνει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι θα είναι και ένα σημείο το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, η αποστολή ελληνικών δυνάμεων στο Σαχέλ, για το οποίο νομίζω ότι μεταβάλλεται και ένα, όχι μόνο δόγμα, και μία αντίληψη σε σχέση με αυτό που προστατεύουν πάντα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, που είναι δυνάμεις περιφρούρησης της εθνικής ακεραιότητας, της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και της ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ποτέ η Ελλάδα δεν έκανε εξατρευτικούς πολέμους. Νομίζω ότι αυτή την εμπειρία έχει να τη ζήσει από την περίοδο του πολέμου στην Κορέα, και έκτοτε δεν έχουμε στην ελληνική ιστορία τέτοιου είδους παραδείγματα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση και η διένεξη, ξέρετε, είναι μια πολύ αιματηρή εμφύλια σύραξη, σύγκρουση, στην οποία υπάρχουν θύματα και πάρα πολλά παιδιά. Και θα μεταβάλει πάρα πολύ και αυτή την αντίληψη και αυτό το δόγμα που υπάρχει και την εδραιωμένη πεποίθηση και στη διεθνή κοινότητα για το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που παλεύει για την ειρήνη σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα. Κατανοητό απολύτως. Να πάμε όμως στο θέμα της κακοκαιρίας, γιατί νομίζω μας αφορά όλους, κυρία Αυγέρη. Να δούμε λίγο, αν μπορούμε, Χρήστο, εισαγωγικά, να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό η κυρία Αυγέρη στο Facebook. Επέστρεψε ως δημοσιογράφος η κυρία Αυγέρη για λίγο. Ναι. Να το δούμε για να έχουμε μια εισαγωγή. Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα βίντεο από το Ζαγκλιβέρι, χωριό στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, το οποίο επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Ας δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Από αυτό εδώ το σπίτι, το διόροφο, βγάλαμε μια κυρία και οι πυροσβέστες την ανεβάσαν εδώ επάνω. Σε αυτό το μπαλκόνι την ανεβάσαν. Υπεράνθρωποι. Μπράβο τους, ένα μεγάλο ευχαριστώ, το λιγότερο είναι αυτό που μπορώ να πω για τους άντρες του πολιτιστικού σώματος και του Λαγκαδά και του Κυλικής και κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν εδώ και ο διοικητής και ο υποδιοικητής του πολιτιστικού σώματος της Κεντρικής Μακεδονίας, συντόνιζαν πολλά αυτοκίνητα, πολλοί άνδρες με κίνδυνο τη ζωή τους. Μέχρι το στήθος έφτανε σε αυτό το σημείο το νερό. Ο Αράπης, ο λεγόμενος χήμαρος που κατεβαίνει από τα νότια ορεινά τμήματα της Λεκάνης, έπληξε την Κομόπολη Ζαγκλιβερίου. Πρόεδρε, εδώ και καιρό είχατε ζητήσατε επιμερικά. Εννοείται. Τεκμηριωμένα κιόλας, τεχνικές εκθέσεις, χάρτες και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Και το Μάιο του 20 και τον Μάρτιο του 21. Τι σας απάντησαν? Καμία απάντηση. Καμία, απολύτως. Δεν γνώρισα. Από θαύμα και με τη συνδρομή της πυροσβεστικής δεν θρυνήσαμε θύματα. Όντως, η βοήθεια που έγινε από τους άνδρες της πυροσβεστικής, για τους οποίους τους ευγνωμονώ και εγώ και όλοι οι κάτοικοι του Ζαγκλιβερίου, δεν θρυνήσαμε ζωές. Αυτό είναι το ευτύχημα. Πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια, έπεσε το μισό ενός παλιού σπιτιού. Ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ. Να πω και με τη βοήθεια της τοπικής μας Αγίας, της Αγίας Αγγελίας της Ζαγκλιβερινής. Από εδώ προσκλωβήσαμε μια ηλικιωμένη κυρία. Και με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανεβάσαν εγώ επάνω σε αυτό το σπίτι, την οποία φιλοξένησε ο κύριος Καράου, ο πρόεδρος,
Είναι ο Νίκος Κοπαρανίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ζαγκλιβερίου. Έτσι δεν είναι, κυρία Αυγέρη, ή κάνω λάθος? Σωστά, είμαι ο κύριος Κοπαρανίδης, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος όλο το προηγούμενο βράδυ, δεν είχε κοιμηθεί ο άνθρωπος, μαζί έτσι, και με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, κατάφερε να περιπλοκήσουν, το περιέγραψε με πολύ γραφειρό τρόπο. Είχε μια ένταση ο άνθρωπος, ένα πολύ μεγάλο άγχος για να μπορέσει να διευθετήσει όλη αυτή την κατάσταση. Και στην ανάρτησή μου στο Facebook μπορεί να δει κανείς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτά που λέει ο άνθρωπος, ότι ήδη από την άνοιξη του 2020 είχε καταγράψει τα προβλήματα και είχε ζητήσει να γίνουν τα αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα. Μάλιστα, είχε βγάλει και ένα κόστος για αυτά τα έργα. Yeah. Επανήλθε τον Μάιο. Η περιφέρεια από την πλευρά της ζήτησε να γίνει καταγραφή, έστειλε σχετικό έγγραφο στο Δήμο. Ο Δήμος απάντησε επίσης στην κοινότητα ότι πρέπει να γίνει αυτή η καταγραφή. Η καταγραφή έγινε, αλλά μείναμε στην καταγραφή. Δεν εκτελέστηκε κανένα έργο, τίποτα. Ούτως ή άλλως αυτό φάνηκε τελικά δεν έγινε στην κατάσταση που αντιμετώπισε το χωριό το περασμένο Σάββατο. Κατανοητή είναι η καταγραφή. Αυτό... Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε μετά. Και φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά το μετά δεν ήρθε ποτέ. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι αυτό το μπαλάκι των ευθυνών. Το ποιος έχει την αρμοδιότητα, το ποιος πρέπει να κάνει το έργο, το ποιος επιβλέπει σε τελική ανάλυση αν αυτά τα έργα εκτελούνται ή όχι. Και θα έλεγα εγώ. Ο πολίτης ψηφίζει για να γίνει το έργο. Ψηφίζει περιφερειάρχη, ψηφίζει δήμαρχο, ψηφίζει τον ένα τον άλλον για να γίνει το έργο. Με την ιδιότητά του ως περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, είχε ζητήσει από τις 22 Σεπτεμβρίου την επίγουσα σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα, κυρία Αυγέρη, την αντιπλημμυρική προστασία. Σχεδόν ένα μήνα μετά, το αίτημα ακόμη εκκρεμεί. Ο κύριος Γιαννούλης κατηγορεί τον κύριο Ετζικώστα για αδράνεια και αναβλητικότητα. Βλέπω πάντα το ίδιο έργο. Βασικά, ο κόσμος βλέπει το ίδιο έργο και αυτό δημιουργεί και μια αποστοθήκη στο πολιτικό σύστημα. Μην γελιόμαστε. Χάνεται η αξιοπιστία, κανένας δεν πιστεύει και μπαίνει σε ένα λάκκο που λένε όλοι είστε ίδιοι και δεν εμπιστευόμαστε τίποτα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και έναν εκφασισμό της δημόσιας ζωής και αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο. Χάνεται απόλυτη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Την ίδια κατάσταση είχα αντιμετωπίσει και στις πλημμύρες, αν θυμόσαστε, πάλι στο Λαγκάδα, που φτιάξε άλλες περιοχές, το Καβαλάρι, το Περιβολάκι, το Ηρόκλειο, το θυμόσαστε. Και εκεί είχα βρεθεί με την τοπική πρόεδρο του στο Καβαλάρι και μου είχε ακριβώς την ίδια περιγραφή. Είχε κάνει αιτήματα, είχε αποστείλει έγγραφα αιτήματα, δεν είχαν απαντήθει ποτέ. Και φτάσαμε να είχαν πλημμυρίσει τότε εκείνες περιοχές και με πολλές ζημιές ηλικίες και επιχειρήσεις είχαν πλημμυρίσει και αγροτικές εγκαταστάσεις και φυσικά σπίτια και καταστράφηκαν και υποσκευές μέσα στα σπίτια. Μετά υπήρχε κάποια κινητικότητα, κάποια έργα για να φανεί ότι τελικά η μηχανή παίρνει μπροστά. Αλλά ξανά όταν φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, η μηχανή πέφτει στους ίδιους ράθμους ρυθμούς και δημόσιες σχέσεις να κάνουμε, φωτογραφίες να βγάζουμε και εδώ, δεν είναι θέμα, και εδώ δεν είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα τοπικό. Θα σας πω. Είναι αλλά... Και πρέπει... Παρακαλώ. Κυρία Αυγέρη, όμως, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι... υπάρχουν και οι Δήμοι, υπάρχουν και οι περιφέρειες, οι οποίες πρέπει να κάνουν και αυτές τη δουλειά. Άμα είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης, τώρα το έχουν βρει, κύριε Αυγέρη. Τώρα έφεραν και αυτό από την Κύπρο. Δεν μας έφταναν οι δικοί μας. Θα κάνουν ένα ωραίο lockdown στο Ζαγκλιβέρι και μια χαρά θα λυθούν τα προβλήματα. Έχετε βρει τώρα. Κάντε lockdown παντού. Μα γι' αυτό είναι ότι βέβαια. Ο κύριος Τηλιανίδης μας έφερε, ευρωπαϊκή εμπειρία μας έφερε ο κύριος Τηλιανίδης. Γι' αυτό λέω όμως ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να ασχολείται και με αυτά τα ζητήματα. Σωστός, δηλαδή, εδώ πρέπει να πάρει να αναλάβει την ευθύνη της και η περιφέρεια και ο Δήμος σε όλη τη χώρα. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου. Φυσικά. Πρέπει να δούμε ποιος έχει τον τελικό λόγο και ρόλο για να υποπτεύει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται και ότι σε τελική ανάλυση επί των ημερών μια κυβέρνηση δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι ούτε να πνιγούν ούτε να καούν. Νομίζω ότι αυτό τον τελικό ρόλο και λόγο τον έχει πάντοτε μια κυβέρνηση, αντικειμενικά. Το αν εφαρμόζεται ή όχι ο νόμος για τα αντιπλημμυρικά έργα, αν για παράδειγμα είναι στην ευθύνη της περιφέρειας ή του Δήμου, αυτό τον ρόλο τον τελικό τον έχει μια κυβέρνηση. Αλλιώς, οι κυβερνήσεις τι θα είναι, απλοί παρατηρητές, που θα αυτοαξιολογούνται ως πάρα πολύ καλές, θα εισπράττουν τους πόντους, οι κάτοικοι θα είναι δυστυχισμένοι, πνιγμένοι μέσα στη λάσπη ή καμένοι και μετά οι ευθύνες θα δίνονται σε κάποιους άλλους. Γιατί το ζήτημα
είναι στην τελική ανάλυση η καθημερινότητα των ανθρώπων να μην κινδυνεύει. Αυτό δεν είναι το ζήτημα. Έτσι δεν αξιολογείται μια κυβέρνηση. Σωστό. Δεν θα αξιολογηθεί. Δεν θα διαφωνήσουμε. Απλά από την άλλη, επιτρέψτε μου να βάλω και έναν αστερίσκο ότι πολλές φορές ακούμε την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να μιλά για την ανεξαρτησία της να ενεργήσει πάντα προς όφελος του πολίτη. Αλλά το θέμα είναι να ενεργεί. Μοίρασε πεσχέσια εδώ τώρα στην ΚΕΔ, δεν μοιράσανε. Μοιράσανε. Στα λόγια μοιράσανε πράγματα και δόλια. Αν ο λόγος για τον οποίο η περιφέρεια του κ. Τζετζικώστα δεν μπόρεσε να ενεργήσει γιατί δεν είχε τα χρήματα που έπρεπε, γιατί δεν της τα απέδωσε η κυβέρνηση, τότε είναι στην ευθύνη του να το κάνει. Ή αν ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή του Λαγκαδά δεν είχε τους πόρους γιατί δεν τα έδωσε η περιφέρεια, που δεν της τα έδωσε η κυβέρνηση, τότε να το πούν. Αλλά ξέρω ότι μια χαρά όλο αυτό το σύστημα το οποίο σας περιγράφω μεταξύ τους είναι πολύ καλά και αγαπημένοι. Για παράδειγμα, η Δημοτική Αρχή δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η Περιφερειακή Αρχή δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία πρόσκειται. Η κυβέρνηση δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία πρόσκειται. Αλλά οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι μέσα σε αυτό το σύστημα που δεν είναι κανένας από αυτούς ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλη η Νέα Δημοκρατία και οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Κάντε εσείς τη σούμα. Αποδώστε σε όποιον θέλετε την ευθύνη. Εγώ λέω όμως ότι η κατάσταση που ζουν οι άνθρωποι στο Ζαγκλιβέρι, στο Καβαλάρι, στην Αθήνα, που είναι η Αθήνα του Μπακογιάννη, είναι μια κατάσταση τραγική. Είναι η Αθήνα του Μπακογιάννη, με Δημοτική Αρχή του Μπακογιάννη, με Περιφερειάρχη του Πατούλη που είναι εξαφανισμένος και λέει ότι δεν έχει ευθύνη, με τον Μπακογιάννη να έχει αποδειχτεί ότι 3 εκατομμύρια δεν τα έδωσε για τα αντιπλημμυρικά έργα, ενώ είχε ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα έδωσε 3,5 εκατομμύρια για τη μεταποίηση, την αλλαγή του περιπάτου, του περιβόητου. Θέλετε να δείτε ποιο είναι το σύστημα που είτε έτσι, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, είτε σε κεντρικό διοικεί, αλλά σε τελική ανάλυση πώς διοικεί και ποια είναι η σούμα για τους ανθρώπους. Δώστε σε όποιον θέλετε την ευθύνη. Αλλά σας μεταφέρω την όχι την αγανάκτηση, την απόγνωση των καθημερινών ανθρώπων. Το θυμό. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Είναι μόνο οι εικόνες που μιλάνε και μιλούν και η επόμενη μέρα. Και σας λέω ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και η μεθεπόμενη μέρα θα είναι ίδια. Μακάρι να μην επαναληφθεί, να υπάρξει επιτέλους ένας επιμερισμός αρμοδιοτήτων, να ξέρει ο καθένας τι κάνει και να έχει την κατακονδύλια για να τα κάνει. Εγώ αυτό και ορθή διαχείριση των πόρων, κύριε Ουραϊλούγλου, γιατί χρήματα περνούν από τα χέρια. Σωστό. Τι να σας πω, ότι στα Λαγκαδίκια λίγο πέρα είχε κλείσει ο δρόμος, το ξέρετε. Πέρασε το νερό, έσπασε η γέφυρα. Αυτό είναι ένα γνωστό έργο ενός γαλάζιου νομάρχη, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος με τύχη υποθέσεις στην δικαιοσύνη, με τις αναθέσεις. Δεν πέρασαν λεφτά από τα χέρια του. Χρήμα περνά. Ναι. Δεν περνά χρήμα από τα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη. Τα χρήματα που δόθηκαν από τον Πέτσα είναι του Πέτσα. Από την κυβέρνηση δεν δόθηκαν τα 40 εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι χρήμα αυτό. Αυτό το χρήμα δεν θα μπορούσε να πάει κάπου αλλού. Δεν θέλετε να είναι στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Κάντε το αντιπλημμυρικά. Πήγαν 40 εκατομμύρια ευρώ για το κοινωνικό μήνυμα του εμβολιασμού και του κορονοϊού. Ενώ αυτό θα μπορούσε να έχει μεταδοθεί ως κοινωνικό μήνυμα δωρεάν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί φίλοι. Δωρεάν. Έχετε απόλυτο δίκιο. 40 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. 300.000 ζητούσε ο Παπαρανίδης για το Ζαγκλιβέρι για τα έργα. 300.000. Ναι. Αλλά κάπως έτσι έγινε ο Μητσοτάκης Μωυσής με 40 εκατομμύρια. Τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε τώρα, μην με τσιγκλάς, ρε Στά. Με τόσα λεφτά. Εντάξει, έλα. Γίνεσαι Μωυσής, Ζαντάρ. Θέλουμε στη διάθεσή σας. Ανοίξαμε την όρεξη για τη συζήτηση αυτή και για την Εξεταστική Επιτροπή, στην διάθεσή σας. Θα τα πούμε μια... Ναι. Ωραία, εντάξει. Θα τα πούμε μια επόμενη φορά. Τώρα φουντώνει η συζήτηση, αλλά τι να κάνουμε, φουντώνει, έχουμε διάλειμμα. Είναι διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, κυρία Βιέρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.